χέρια της νομικής υπηρεσίας βρίσκεται η υπόθεση του γιατρού από τη Λάρνακα που φέρεται να εξέδιδε πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού. Ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε από την αστυνομία στη νομική εξουσία, η οποία και αναλαμβάνει δράση. Οι εξετάσεις έχουν ολοκληρωθεί. Πρόκειται για ογκωδέστατο μαστηρικό υλικό, το οποίο διαβιβάστηκε στην νομική υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες. Το έργο των ανακριτών για τη δύσκολη αυτή υπόθεση ήταν δύσκολο, με τις έρευνες να κρατούν μήνες από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας. Μέσα στο ανακριτικό έργο φαίνεται να υπάρχει εισήγηση για δίωξη του συγκεκριμένου γιατρού. Δίωξη που θα αφορά τις δύο περιπτώσεις ασθενών του που ενώ είχαν στα χέρια τους πιστοποιητικό εμβολιασμού εκδιδόμενο από τον γιατρό, αυτό φέρεται να ήταν πλαστό. Οι δύο αυτοί ασθενείς νόσησαν, νοσηλεύτηκαν και κατέληξαν. Λίγο πριν τη διασωλήνωσή τους εκμυστηρεύτηκαν σε άλλα άτομα πως δεν ήταν στα αλήθεια εμβολιασμένοι, όπως έδειχνε το πιστοποιητικό τους. Η υπόθεση ωστόσο κρίνεται αρκετά δύσκολη, αφού οι μαρτυρίες είναι μόνο εξακοής. Η διερεύνηση της υπόθεσης σίγουρα ήταν δύσκολη, γιατί αντιλαμβάνεστε, δύο από τα πρόσωπα τα οποία ήταν εμπλεκόμενα έχουν καταλήξει και δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν από τους ίδιους καταθέσεις. Έχουν ληφθεί, όπως έχω πει, αρκετές καταθέσεις. Τον τελευταίο λόγο για την πορεία της υπόθεσης έχει πλέον η νομική υπηρεσία.